Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη διαδικτυακή 34η μετεκπαιδευτική συνάντηση που διοργανώνεται, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, από την Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης. Η επιλογή των θεμάτων και των ομιλητών έγινε και φέτος με τη συνεργασία του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκπαιδευτικής Επιτροπής, κατόπιν εμπεριστατωμένων εισηγήσεων των επιστημονικών τμήματων, των γονάδων των επινεφριδίων του θυροειδούς, της νευροενδοκρινολογίας, των οστών, της παιδοενδοκρινολογίας και της παχυσαρκίας. Κεντρικά θέματα για φέτος αποτελούν η επίδραση της πανδημίας του COVID-19 στην ενδοκρινολογία, δηλαδή στις διάφορες ενδοκρινοπάθειες, καθώς και τα επίγοντα συμβάματα στην ενδοκρινολογία, τα οποία πλαισιώνονται και από άλλα εξίσου ενδιαφέροντα θέματα. Οι ομιλητές είναι κυρίως ενδοκρινολόγοι, αλλά και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι άλλων ειδικοτήτων που έχουν κλινική και ερευνητική εμπειρία στο πεδίο αυτό. Φροντίζοντας ιδιαίτερα τους νέους ενδοκρινολόγους, οργανώσαμε ξανά τις 3 εκδηλώσεις, οι οποίες τα προηγούμενα 2 χρόνια είχαν δεχτεί τα εύσημα όλων, δηλαδή τα νέα του ESD του 2020, που οι ειδικευόμενοι οι οποίοι έλαβαν επιχορήγηση από την εταιρεία για να το παρακολουθήσουν θα παρουσιάσουν τα πιο ενδιαφέροντα σημεία του συνεδρίου. Το δεύτερο είναι οι παρουσιάσεις περιπτώσεων ασθενών πάλι από ειδικευόμενους. Και το τρίτο είναι οι ειδικευόμενοι ερωτούν και οι ειδικοί απαντούν, δηλαδή συζήτηση πάνω σε καθημερινά ερωτήματα των νέων ενδοκρινολόγων με ειδικούς. Ο στόχος όλων των εκδηλώσεων της εταιρείας μας είναι η εκπαίδευση των νεότερων συναδέλφων, αλλά και η ενεργοποίηση όλων των μελών μας, των δοκιμών και των τακτικών, στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της εταιρείας μας. Η φετινή συνάντηση δυστυχώς στερείται του κοινωνικού της μέρους, που πάντα ήταν έντονο, ειδικά στη συνάντηση του Βόλου, λόγω των συνθηκών με την πανδημία του COVID-19. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, περιμένουμε την ενεργό συμμετοχή σας και ελπίζω του χρόνου η συνάντησή μας να γίνει διαζώσεις και να είναι επιτυχής. Σας ευχαριστώ πολύ.